η αλλαγή στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, πέρα από τα πρόσωπα, δεν σηματοδοτεί και αλλαγή της πολιτικής της παρούσας κυβέρνησης, όπως και όλων των κυβερνήσεων. Το ζήτημα είναι τώρα, με αφορμή και τον εμβολιασμό, αλλά και τα ζητήματα της υγείας που ανακύπτουν και την περίοδο της πανδημίας εδώ και 1,5 χρόνο. Κοιτάξτε, οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι εγκληματικές και το έχουμε πει από την πρώτη ώρα. Αν θέλετε, από το δεύτερο κύμα της πανδημίας, όταν η κυβέρνηση είχε όλο τη δυνατότητα, αν θέλετε, το χρόνο, να πάρει όλα εκείνα τα μέτρα προκειμένου να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο σήκωσε αποκλειστικά το βάρος και της πανδημίας. Κυρίως, αν θέλετε, της πανδημίας, το διάστημα που ταλανίζει τη χώρα μας ο ιός και οι συνέπειές του. Από την άλλη μεριά όμως, να σας θυμίσω, σε ό,τι αφορά και τους εμβολιασμούς, ότι η κυβέρνηση την άνοιξη, το χειμώνα, είχε ως στόχο τον Ιούνιο να εμβολιαστεί το 70% του κόσμου, προκειμένου να χτιστεί αυτό που λέμε το περίφημο τείχος ανοσίας. Φτάσαμε τέλη Αυγούστου, πλέον μπήκαμε στο φθινόπωρο Σεπτέμβρη και έχουμε ένα ποσοστό εμβολιασμού περίπου στο 55%, αν δεν κάνω λάθος, τα 100% του πληθυσμού. Ναι. Και εδώ είναι τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης με τις συνεχόμενες παλινοδίες που η ίδια κατάφερε να υπονομεύσει το μαζικό εμβολιασμό και μάλιστα προσέθεσε και άλλα εμπόδια. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Λαμπρούλε? Και άλλα, θα σας πω, προσέθεσε και άλλα εμπόδια, θα το συγκεκριμοποιήσω στο κομμάτι αυτό της υγείας, ότι προσέθεσε και άλλα εμπόδια στην προστασία της υγείας του λαού μας. Με το πέταγμα των υγειονομικών, δηλαδή την τροπολογία του Ιουνίου για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, όπου είχε ως αποτέλεσμα να πεταχτούν υγειονομικοί έξω από το σύστημα υγείας. Και φυσικά να επιβαρυνθεί η όλη κατάσταση στο ίδιο υποστελεχωμένο δημόσιο σύστημα υγείας. Φυσικά, και γνωρίζετε πολύ καλά από τα ρεπορτάζ και από τα στοιχεία που έρχονται στην επιφάνεια, στη δημοσιότητα, από την 1η Σεπτέμβρη που εφαρμόζεται το μέτρο, ότι είναι ορατός ο κίνδυνος αναστολής λειτουργίας κλινικών, εξειδικευμένων ιατρίων και πάει λέγοντας. Γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα του εμβολιασμού, αλλά είναι ζήτημα η αντιμετώπιση, αν θέλετε, των περιστατικών κορονοϊού στα νοσοκομεία, αλλά γενικότερα τα ζητήματα υγείας των άλλων παθήσεων του πληθυσμού μας. Έτσι λοιπόν, η προσπάθεια της κυβέρνησης, ακόμα και με το μέτρο αυτό, την τροπολογία που πέρασε ο κύριος Πλεύρης ή τέλος πάντων του Υπουργείου Υγείας την Παρασκευή, χθες δηλαδή, για μπροστά στον κίνδυνο να καταρρεύσουν τμήματα κλινικές ή ενδεχομένως και νοσοκομεία, τι έκανε? Ανακατεύει πάλι την τράπουλα με μετακινήσεις προσωπικού από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, από υγειονομική περιφέρεια σε υγειονομική περιφέρεια, παράλληλα δίνοντας τη δυνατότητα για αναθέσεις, απευθείας αναθέσεις για τρίμηνες συμβάσεις με δυνατότητα ακόμα τριών μηνών παρατάσεων των συμβάσεων και την είσοδο των ιδιωτικών συνεργείων, παύλα ιδιωτικοποίησης των τομέων των νοσοκομείων. Προάγγελος του νέου νόμου για το ΕΣΥ, αυτό το περίφημο νόμο το νέο ΕΣΥ, που έχει εξαγγείλει εδώ και μήνες η κυβέρνηση και ο Σονούκου θα μας το φέρει και να μοιράσουμε λίγο τον χρόνο, κύριε Λαμπρούλη, να μην κάνουμε μονολόγους. Ανοίγει το δρόμο πολύ υπομονετικά οι συνομιλητές σας, οι συνάδελφοί σας στο κοινοβούλιο. Ναι, να λοιπόν πώς αξιοποιείται, κλείνω με αυτό, να λοιπόν πώς αξιοποιείται το ζήτημα το εμβολιασμό, η παλινοδίες της κυβέρνησης, αφενός μπεν να δημιουργήσει αυτό που λέμε τον κοινωνικό αυτοματισμό μεταξύ των εργαζομένων και του λαού και από την άλλη μεριά στον χώρο της δημόσιας υγείας να προωθήσει τα μέτρα που θα εντείνουν την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας. Και επειδή τελειώνει ο χρόνος, εμείς καλούμε το λαό απέναντι σε αυτή την κατάσταση να οργανώσει τον αγώνα του, να συνεχίσει να τον εντείνει απέναντι στα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για τους εργαζόμενους στο δημόσιο σύστημα υγείας, μιλάω για την υποχρεωτικότητα, την αναστολή έως και τις απολύσεις, και να διεκδικήσει άμεσα βεβαίως πλήρη και ασφαλή εμβολιασμό, αλλά και παράλληλα την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Και όταν λέμε δημόσιο σύστημα υγείας,
Δεν εννοούμε μόνο τα νοσοκομεία, που εκεί φυσικά πέφτει το βάρος, αλλά κυρίως την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία είναι διαλυμένη και το ξέρετε όλοι στο πάνελ και όσοι μας ακούνε. Λοιπόν, εάν η κυβέρνηση, και διαχρονικό ζήτημα φυσικά, αλλά και στις παρούσες συνθήκες η κυβέρνηση είχε φροντίσει να ενισχύσει και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα είχαμε πολύ καλύτερα ποσοστά και στον εμβολιασμό. Πολύ δε περισσότερο στην αντιμετώπιση περιστατικών που λιμνάζουν μήνες τώρα, περιμένοντας να αντιμετωπιστούν στα νοσοκομεία που μετατράπηκαν σε νοσοκομεία με ασθενώς.